Αποζημίωση 4,8 εκατομμυρίων ευρώ καλείται να πληρώσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος σύν τους τόκους για την τραγωδία της οδού Δεσποτοπούλου στο Αίγιο το 1995 με την κατάρρευση πολυκατοικίας από τον τότε σεισμό. Το χρέος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος το κληρονόμησε ουσιαστικά από την καταργημένη νομαρχία Χαΐας. Όταν εκδόθηκε η άδεια της πολυκατοικίας, τότε η πολυδομία ήταν στο κράτος. Όταν έγιναν οι σεισμοί το 1995, μόλις ένα μήνα είχε αναλάβει η τότε αιρετή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Τώρα που εκδόθηκε η απόφαση, η πολυδομία είναι στο Δήμο. Ουσιαστικά μεταφέρεται ένα δυσβάσταχτο οικονομικό φορτίο στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όπου πραγματικά αδυνατεί να το καλύψει οικονομικά, αλλά και ταυτόχρονα όλοι ξέρουμε ότι για τις τότε ευθύνη είχε το κράτος και όχι η αυτοδιοίκηση. Και τώρα καλείται ο Υπουργός Οικονομικών για να δώσει λύση. Οι άνθρωποι δικαίως ζητάνε τα χρήματά τους και αυτή είναι και η αξία του δικαίου. Υπάρχει ουσιαστικά μια τελεσίδικη απόφαση. Αυτό που ζητάμε ως περιφέρεια, ένα, γιατί τότε που έγινε η άδεια ήταν στο κράτος, δόθηκε η άδεια, ήταν στο κράτος. Το δεύτερο, δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Δεν έχουμε στον προϋπολογισμό μας 4.800 είναι, 4.800.000 ευρώ. Άρα αυτό που πρέπει να γίνει, το κράτος να βοηθήσει την περιφέρεια για να μπορέσουμε και να αποζημιώσουμε τους πολίτες που το δικαιούνται, αλλά ταυτόχρονα να κρατήσουμε και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έναν βιώσιμο θεσμό. Οι ιδιώτες δικαιούνται την αποζημίωση αφού το διοικητικό εφετείο πατρών, στο οποίο προσέφηγαν συγγενείς θυμάτων και πληγέντες από τον σεισμό, δέχθηκε ότι τα όργανα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας του Αιγαίου άσκησαν πλημελώς τα καθήκοντά τους στον προληπτικό έλεγχο. Η μελέτη που αποτέλεσε τη βάση ανέγερσης του κτηρίου είχε αστοχίες. Η πολεοδομία έπρεπε να το είχε διαπιστώσει εγκαίρως. Έπρεπε να είχε επισημάνει ιδιαιτερότητες της μορφολογίας του εδάφους αλλά και ακανόνιστη μορφή του κτηρίου, που είχε σχήμα γάμα. Ήτανε αστοχίες κατασκευαστικές. Όμως, για να πάμε για την ιστορία, η έκδοση της απόφασης της πολεοδομικής άδειας έγινε το 1979. Τότε η πολεοδομία ήταν κρατική υπόθεση. Άρα λοιπόν δεν μπορεί μια κρατική υπόθεση να μετατραπεί σε υπόθεση της αυτοδιοίκησης.